προς όλες τις μανούλες και τους μπαμπάδες και κυρίως τα παιδάκια, να θυμάστε θα ξαναβγεί ο ήλιος. Είναι η μαμά Ματίνα, όπως την ξέρουν όλοι στις παιδογωγολογικές κλινικές της χώρας. Και ας έχουν περάσει 4 χρόνια που πια δεν χρειάζεται να ζει εκεί με το παιδί της. Παίρνω δύναμη από τον Αλέξανδρο και την ξαναδίνω όπως θα την έδινε εκείνο στα άλλα παιδιά. Η Ματίνα Κυριάκου είναι μια γυναίκα με δύναμη ανυπέρβλητη. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε να μην είναι, αφού είχε την τύχη να έχει ένα γιο συνώνυμο της δύναμης. Ο γιος μου είχε τεράστια δύναμη, πάλευε με τον καρκίνο και συγχρόνως έφτιαχνε τα μετάλλια και τα μοίραζε για να δώσει δύναμη και στα άλλα παιδάκια. Δεν είναι δυνατόν όταν ένα παιδί κάνει αυτή τη διαδικασία, εγώ σαν ενήλικας, να έχω δικαιολογία στο να συνεχίσω το έργο του, το οφείλω. Ο μικρός Αλέξανδρος διαγνώστηκε στα 6 του χρόνια με καρκίνο. Μετά από σκληρή μάχη με χειρουργία και θεραπείες, ο μικρός γιατρεύτηκε. 5 χρόνια ήταν υγιέστατος, ώσπου στα 12 ο καρκίνος επέστρεψε ακόμα πιο επιθετικός. Όμως ο Αλέξανδρος το πάλεψε και πάλι. Έδωσε μάχη με κάθε μια από τις υποτροπές του και έβγαινε πάντα νικητής, ώσπου μια μέρα το χαμόγελό του έσβησε. Και έμεινε πίσω η μαμά Ματίνα με μια βαριά κληρονομιά, να συνεχίσει να σκορπά αισιοδοξία, να δίνει δύναμη στους γονείς και τα παιδιά των ογκολογικών κλινικών. Και το μήνυμα του Αλέξανδρου, που ο ίδιος διάλεξε να ζωγραφίσει πάνω στις κονκάρτες που έφτιαχνε και μοίραζε στα άλλα παιδάκια, να ταξιδεύει για πάντα και να φτάνει παντού. Υπάρχει μια μονάδα μέτρησης του πόνου, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Λέμε συνήθως όταν πονάει κάποιος, ειδικά στο εξωτερικό, για να του δώσουν παυσίπονο, του λένε πόσο πονάς από το 1 έως το 10. Το παιδί μου πάνω από 5 δεν είπε ποτέ, και ας πόναγε 9. Αυτό το κάνουν όλα τα παιδιά του ογκολογικού. Έχουν τεράστια δύναμη. Η μαμά Ματίνα μετά το θάνατο του Αλέξανδρου έγραψε και κυκλοφόρησε ένα βιβλίο ημερολόγιο από τις δύσκολες μέρες του μικρού μαχητή και μέσα από τις πωλήσεις του χρηματοδοτεί δράσεις για τις ογκολογικές κλινικές και τα παιδιά που φιλοξενούν. Απεικονιστές φλεβών είναι το δώρο για φέτος, για τις παιδοογκολογικές, για να μην πονάνε τα παιδιά όταν οι νοσηλευτές ψάχνουν να βρουν τις φλεβίτσες τους. Το ζήσαμε πολλάκις με τη λογική ότι προσπαθούν οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες με πόνο ψυχής δικής τους, έτσι, γιατί συμπονούν τα παιδιά, προσπαθούν να βρουν φλέβα, αλλά όταν η επαναληψιμότητα είναι τέτοια, είναι πολύ δύσκολο να βρουν. Οπότε βασανίζονται και τα παιδάκια και οι επαγγελματίες της υγείας μαζί. Από την αγκαλιά του Αλέξανδρου και της μαμάς του, δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Έχω τη χαρά να παραδίδω 2 μηχανήματα στο Παγνί, το ένα στο ογκολογικό και το άλλο στην εντατική, προκειμένου να βοηθηθούν οι συνάδελφοι να μπορέσουν να έχουν ένα πιο εύκολο έργο. Πραγματικά με αγαλιάζει αυτό. Είναι το 13ο και 14ο μηχάνημα που παραδίδω και έπειτα σειρά έχει Πάτρα. Μαζί με τον απεικονιστή Φλεβών, έφερε και δώρα η μαμά Ματίνα για τα παιδιά και φυσικά μια μεγάλη και ζεστή αγκαλιά για κάθε έναν από τους γονείς που δίνουν τη δική τους μάχη δίπλα στα παιδιά τους. Η πρωτεύουσα ανάγκη μέσα εκεί από ένα γονιό είναι η στήριξη. Η στήριξη από τους ανθρώπους γύρω, γιατί είναι καλά όταν είναι στα εύκολα ένας άνθρωπος και μια οικογένεια. Στα δύσκολα θέλουμε ανθρώπους δίπλα μας. Αυτό λοιπόν που είναι το πρώτο είναι να είναι δίπλα τους οι άνθρωποι και να τους δίνουν δύναμη, όχι κουράγιο. Δεν λέμε κουράγιο στον πολεμιστή που πάει να πολεμήσει, του λέμε δύναμη, να μπορέσει να τα καταφέρει.